τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι ο ατομισμός, είναι η φυλακτία. Το αποκορύφωμα εκφράσεως αυτής της φυλακτίας είναι ο πλουτισμός, ο πλούτος. Η τάση του ανθρώπου να θέλει να είναι πλούσιος. Γι' αυτό και ο πλούτισμος είναι ένα κοινωνικό αδίκημα το οποίο εργάζεται αυτός ο φύλακτος άνθρωπος. Η ελεημοσύνη είναι το αντίδοτο αυτού του κοινωνικού αδικήματος και ως έκφραση αγάπη του ανθρώπου για την ελεημοσύνη προς το κοινωνικό σύνολο. Αυτά σας αληθεία σας εκφράζει ο Κύριος μας με τη διδασκαλία δύο παραβολών. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του αδίκου οικονόμου και στρέφεται ειδικά προς τον ευρύ κύκλο των μαθητών του. Η δεύτερη είναι η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, η οποία στρέφεται αποκλειστικά εις τους Φαρισαίους και γραμματείς. Και πράγματι, αυτές οι δύο παραβολές έρχονται να δώσουν απάντηση ή να καθορίσουν τη θέση του χριστιανού έναντι του πλούτου. Έλεγε δε προς τους μαθητάς αυτού: «Άνθρωπος είναι πλούσιος, ως είχεν οικονόμων και ούτως διευλύθη αυτό ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού. Και φωνήσας αυτόν είπεν αυτό: Τι τούτο ακούω περί σου, απόδοση των λόγων της οικονομίας, ου γαρ δίνει έτσι οικονομήν. Είτε δε είναι αυτό ο οικονόμος, ή ποιήσω ότι ο Κύριος μου αφαιρείται την οικονομία να δεμού, σκάπτην ούτ ισχύω. Επαιτήν ευθύνομαι, έγνον τι ποιήσω, ή να όταν μετασταθώ έτσι οικονομία, δέξοντέ με εις τους οίκους εαυτών. Και προσκαλεσάμενος ένα έκαστον των χρεοφυλετών του Κυρίου, έλεγε το πρώτο: Πόσο οφείλεις είπε Κύριε μου? Ο δε είπεν: 100 βάτους ελαίου. Και είπεν αυτό: Δέξε το γράμμα και καθίστα σταθείως γράψον πεντήκοντα. Έπειτα εταίρο είπε: Τι δε πόσο οφείλεις? Ο δε είπεν: 100 κόρους τίτλου. Και λέγει αυτό: Δέξεσαι το γράμμα και γράψον 80. Και επίνεσεν ο Κύριος τον οικονόμο της αληθείας, ότι φρονίμως επίνησεν, ότι η ή του αιώνος τούτου φρονιμότερη υπέρ της ιούς της φωτός εις την γενεάν την εαυτόν ησύν. Καγώ ημίν λέγω, ποιήσατε αυτής φίλους εκ του μαμονά της αληθείας, ή να όταν εκλείπησε δέξονται ημάς εις ας αιωνίους κοινά. Ο πιστός εν ελακίσω και εν πολλό πιστός εσύ, και ο εν ελακίσω άδικος και εν πολλό άδικος εσύ. Ήουν εν το αδίκομα μονά, πιστή ούτε γένεσθε, το αληθινόν τι σημείν τη θέση, και ή εν το αλλοτρίο πιστή ούτε γένεσθε, το ημέτερον τι σημείν δώσει, ουδήσει και έτσις δύναται δυστή κυρίη δουλεύει. Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός αν θέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Αυτή η αγαπητή μου είναι η παραβολή. Κάποιος οικονόμος, συγγνώμη, κάποιο αφεντικό, είχε πολλή υπηρεσία, πολλή κόσμο στην εργασία του, είχε και έναν οικονόμον, ο οποίος ήταν προϊστάμενος επί όλων των υπαρχόντων του. Αυτό φαίνεται ότι πολύ αμελούσε, δεν έκανε καλά τη δουλειά του, οπότε ή εσωτερίζεται την περιουσία του αφεντικού. Οπότε μία μέρα καλεί στο αφεντικό των οικονόμων και του λέει: Τι ακούω, τι μαθαίνω, ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Να παρουσιαστείς, να λογαριαστούμε και να παραιτηθείς πλέον από την υπηρεσία, θα φύγεις. Δεν μπορείς να δουλεύεις την υπηρεσία μου.
όταν έμεινε μόνος ο εταιρικής αυτός οικονόμος, ο κακός διαχειριστής, είπε μόνος του: τι να κάνω τώρα που θα με διώξει το αφεντικό μου, πού να βρω δουλειά, πού να εργαστώ, να πάω να σκάψω, να γίνω σκαψιά, δεν μπορώ, να πάω να ζητιανέψω, ντρέπομαι, τι να κάνω, σκέφτηκα τι θα κάνω. Και αμέσως βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Πάει στον πρώτο χρεοφυλέτη του αφεντικού. Του λέγει: τι χρωστάς το αφεντικό μου? Και εκείνος είπε: χρωστώ 100 βάτους. Βάτος είναι μετρικών, μέτρων είναι. Ελαίου. Είναι κάπου 2.600 κιλά. Συγγνώμη, ο κάδε, 3.000 τόσες κιλά. Πόσα προχτώ στο αφεντικό σου? Ωραία, τι λέγει. Πιάσε, γράψε ότι χρωστάς 50 στο αφεντικό μου. Τι χαρίζει τα άλλα μισά. Πάει στον άλλο. Του λέγει: τι χρωστάς στο αφεντικό μου? 100 κόρους σιτάρι. Και αυτό μέτρο είναι ο κόρος. Γράψε 80. Με τον τρόπο αυτόν έκανε φίλους τους χρεοφυλέτας του αφεντικού. Δηλαδή, τους χάριζε, έκλεψε από το αφεντικό και χαριζόταν στους χρεοφυλέτας, ώστε όταν τον έδιωχνε το αφεντικό του, να έχει αυτούς φίλους και να πάει μια στον έναν και μια στον άλλον, να τρώει και να πίνει και να περάσει το ίδιο. Και λέγει η παραβολή, λέγει ο Κύριος, συνεχίζει την παραβολή, ότι ο νοικοκύρης το αφεντικό έμαθε πώς εκινήσει αυτός ο οικονόμος του, ο άδικος οικονόμος, και τον ευθύνεται. Τι ευθύνεται? Όχι την πράξη του. Ευθύνεται τον τρόπο που σκέφτηκε για να μην πεινάσει. Και λέει τώρα ο Κύριος: είδατε πως σκέφτηκε αυτός ο οικονόμος για να μην πεινάσει, πως εσκέφτηκε το συμφέρον του? Σας βεβαιώνω ότι τα παιδιά του φωτός είναι ο λιγότερον προνοητικοί από τα παιδιά του σκότου, από τα παιδιά του κόσμου τούτου. Αυτή είναι η παραβολή του Κυρίου που είπε, ο Κύριος που είπε, και ήθελε να εκφράσει ασφαλώς πολλές αλήθειες, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια, αλλά κυρίως τη στάση των χριστιανών έναντι του πλούτου, έναντι των χρημάτων. Και πράγματι, αυτή η παραβολή του αδίκου οικονόμου, όπως είπατε, θα σας έκανε εντύπωση και θα σας παραξένετε, είναι από τις παραβολές της πολύ ολίγο γνωστές. Δεν είναι παρά μία παραβολική εικόνα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να μείνουμε, όπως όλοι οι ερμηνευτές λέγουν, στις λεπτομέρειες της παραβολής. Δηλαδή δεν θα δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι ο οικονόμος, τι είναι οι χρεοφυλέτες, και γιατί ο ένας 100 βάτους και ο άλλος 100 κόρους σιταριού προσπούσαν, και τι είναι το σιτάρι και τι είναι το λάδι κτλ. Αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά λεπτομέρειες της παραβολής, για να οικοδομηθεί, να κτιστεί η παραβολή και να εντυπωσιάσει τους ακροατάς που θα ήκουαν την παραβολή. Δεν θα μείνουμε λοιπόν στις λεπτομέρειες, διότι δεν θα εξυπηρετούσαν τίποτε, και έτσι βλέπουμε ότι ολόκληρη η παραβολή είναι, όπως σας είπα, μία παραβολική εικόνα. Μία εικόνα είναι, μία εικόνα. Και η οποία μάλιστα, της οποίας μάλιστα η μέθοδος δεν είναι παρά ότι ακολουθεί το επιχείρημα από του ισχυρωτέρου. Εάν δηλαδή, αυτό θα πει από του ισχυρωτέρου το επιχείρημα, εάν δηλαδή αυτά σκέφτεται αυτός ο κοσμικός, ο πνευματικός άνθρωπος, πόσο περισσότερο πρέπει να σκέφτεται εκείνα και εκείνα? Αυτή είναι η μέθοδος της παραβολής. Δηλαδή, εάν αυτά συμβαίνουν εδώ, πόσο μάλλον εκεί. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που αναφέρεται στην πρόνοια του Θεού.
Ποιος πατέρας λέει όταν του ζητήσει το παιδί του, του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα. Όταν του ζητήσει ψάρι, θα δώσει φύγη. Και άμα του ζητήσει αυγό, θα του δώσει σκορπιό. Εάν οι γονείς σας πονηρίων, άνθρωποι αμαρτωλοί, ξέρουν να δίνουν αγαθά πράγματα στα παιδιά τους, πόσο περισσότερον ο Θεός Πατήρ θα δώσει σε εκείνους που τη ζητούν αγαθά. Αυτό είναι επιχείρημα εκ του ισχυροτέρου. Έτσι λέγεται αυτή η μέθοδο. Αυτή λοιπόν την μέθοδο ακολουθεί και η παραβολή του αδίκου οικονόμου. Και θέλει να τονίσει, με άλλα λόγια, αυτή η παραβολική εικόνα, ότι εάν αυτός ο άδικος οικονόμος, παρά την κατάχρηση που έκανε, παρά, το λέει εξάλλου, άδικος οικονόμος, το είδατε αυτό καθαρά, παρά την μέθοδο που χρησιμοποίησε, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκε εσύ το συμφέρον του, εάν αυτός επινέσει από το αφεντικό του ότι έξυπνα σκέφτηκε, έξυπνα, παρά που αδικήθηκε το αφεντικό, πόσο περισσότερο οι χριστιανοί θα πρέπει να κοιτάζουν το πνευματικό τους συμφέρον, που είναι η βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι όλο της παραβολής. Τελείωσε. Αυτή η παραβολική ήταν. Τελείωσε. Εν τούτης, υπάρχουν σημεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε λίγο καλύτερα στην παραβολή και πλατύτερα, διότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, μετά την παραβολή, όπως ακούσατε από την ανάγνωση, διασταθίζει με μια ανάπτυξη της διδασκαλίας του αυτήν ακριβώς την παραβολική εικόνα. Άνθρωπος δηλαδή είχε οικονόμων, ως είχε οικονόμων, ο οποίος είχε οικονόμων. Η συνδιακονία του Θεού. Κάθε άνθρωπος είναι και ένας οικονόμος, ένας διαχειριστής. Οτιδήποτε και αν έχουμε, οτιδήποτε. Αυτό ανήκει ή στον Θεό και είναι απολύτως εξ ολοκλήρου ειδικών. Εμείς έχουμε μόνο την χρήση. Εμείς δεν έχουμε ιδιαστησία. Είτε αυτό λέγεται χαρίσματα, είτε τάλαντα, είτε δυνατότητες, όλα αυτά ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού με σκοπό να διακονίσουν τη δόξα του Θεού και τα σαλάνια της Εκκλησίας. Δεν έχουμε τίποτα, ούτε εκ των πνευματικών και διανοητικών δυνατοτήτων μας και ικανοτήτων μας, ούτε ακόμη εκ των υλικών και σωματικών. Είτε σωματικές δυνάμεις είναι, είτε υγεία κτλ, είτε πλούτος είναι. Ό,τι και να έχουμε, εμείς απλώς είμεθα οικονόμοι, είμεθα διαχειριστές. Η διοκτήτη εν απολύτω ενία είναι ο Θεός. Και συνεπώς εμείς εις τον οίκον του Θεού, τον μεγάλο οίκον του Θεού, που είναι η Εκκλησία, που όπως γράφει εις τον Τιμόθεον Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να μάθετε, λέει στον Τιμόθεο, πώς δει, να μάθουν οι ιερείς, λέει οι ιερείς, πώς δει εν οίκο Θεού αναστρέφεστε. Γράφει τον Τιμόθεο Απόστολος Παύλος. Πώς πρέπει να ζουν, να αναστρέφονται, να συμπεριφέρονται, να διαχειρίζονται ό,τι υπάρχει στην Εκκλησία, οι διάκονοι του Θεού. Και συνεπώς, ό,τι υπάρχει, εμείς είμαστε οικονόμοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει τον εαυτό του οικονόμων μυστηρίων Θεού. Αυτό να έρχεστε, λέγει ίσως, σε μια επιστολή, να αποδειχθούμε οικονόμοι, διαχειριστές, καλοί, φίλοι, σωστοί, μυστηρίων Θεού. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Ξαναλέγω, είτε πνευματικό είναι αυτό, είτε διανοητικό είναι, είτε σωματικό είναι, είτε υλικό είναι, πλούτος δηλαδή. Αλλά ειδικότερα η παραβολή
θέλει να μείνει στο θέμα του πλούτου. Ειδικότερα. Έχει βεβαίως αυτόν τον γενικό της χαρακτήρα, μένει ωστόσο από τη διασάφηση που κάνει ο Κύριος και στο στοιχείο του πλούτου. Έτσι, τα υλικά αγαθά δίδονται προς οικονομία, δηλαδή προς διαχείριση, και χρειάζεται συνεπώς καλή διαχείριση, καλή χρήση, και αυτή η καλή χρήση βρίσκει την αρίστη έκφρασή της στην ελεημοσύνη. Όταν λέμε ελεημοσύνη, ενθελεί και ενευρία ενία. Τι ο έλεος μετά του πλησίον. Αυτό θα πει ελεό. Τι ο έλεος μετά του πλησίον. Κάμνο έλεος με τον πλησίον. Δηλαδή, του δείχνω την αγάπη μου. Καθιονδήποτε τρόπο. Στο κάτω θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, ζαψιλός. Δηλαδή, πλησίον θα δείξω και θα εκφράσω αυτή μου την αγάπη. Δηλαδή, μη πάρετε ότι η ελεημοσύνη είναι να εκεί που περπατάω στον δρόμο βλέπω κάποιον που κάθεται με το χέρι έτσι και κατόπιν κάνω μία έτσι να δώσω τι χρήματα έχω στο πορτοφόλι μου, ανοίγω το πορτοφολάκι μου, βγάζω μια δαχμή, δύο δαχμές και του τη δίνω το νόμισμα εις τον φτωχό. Ούτε με ενδιαφέρει παρακάτω, ούτε ποιος είναι, ούτε τι θα κάνει τα χρήματα αυτά, είτε αν είναι επαρκή ή ανεπαρκή, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, ούτε καν χαιρετώ, ούτε καν ρωτώ πώς τον λένε, και παίρνω. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Αυτό είναι παροδία ελεημοσύνη. Παροδία. Είναι κοροϊδία ελεημοσύνη. Και θα έλεγα, μάλλον οργίζεται ο Θεός μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Όταν με τον τρόπο αυτόν υποτιμάται ο συνάνθρωπός μας, ο κατοικόνα Θεού πλαστή, ο συνάνθρωπός μας, αυτός που έχει την ίδια ουσία με εμάς, και είμαι θα το ίδιο με αυτόν, υποτιμάται. Όταν επί παραδείγμα ότι ο Θεός ελεεί τον άνθρωπο, δεν υποτιμά ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά τον ανυψώνει. Και το έλεος του Θεού ανυψώνει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ελεεί τον συνάνθρωπο, ταπεινώνει τον συνάνθρωπό του και δεν τον ανυψώνει. Γι' αυτό πρέπει να πείσουμε, να αποκτούμε μία καθαρότερα εικόνα της ενίας της ελεημοσύνης. Με αυτή την έννοια κινούμεθα και θα παρακαλέσω κρατήσατε την μέχρι τέλους της ομιλίας. Έτσι εννοούμε το στοιχείο της ελεημοσύνης. Που δεν υποτιμά, αλλά ανεβάζει. Όπως και ο Θεός όταν ελεεί, δεν υποτιμά, αλλά ανεβάζει. Και συνεπώς, ο άνθρωπος όταν ελεεί, μιμείται τον ελεούντα Θεόν. Γίνε Θεούν υξήρμονε, λέει ο Κύριος, καθώς ο πατήρ ημών υξήρμονε. Είδατε, εκεί το καθώς εκφράζει ότι έχεις πρότυπον προσμήνηση. Δεν μπορείς να κινείσαι σε πλαίσια δική σου αντιλήψεως περί ελεημοσύνης. Έστω και αν ήθελε να την ανεβάσει, γιατί και αυτό γίνεται στην εποχή μας, προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτά τα στοιχεία σε πολιτικά σχήματα και θέλουμε να κάνουμε το στοιχείο αυτό να μην χτυπάει πια στην ελεημοσύνη, γιατί θεωρείται υποτιμητικών, ως κοινωνική αντίληψη. Προσέξτε, ως πολιτικοκοινωνική αντίληψη. Όχι προς Θεούς. Όλα αυτά τα σχήματα δημιουργούνται μόνο και μόνο γιατί εδόθηκε ένα κακό περιεχόμενο, μια κακή διάσταση των στοιχείων στην έννοια της ελεημοσύνης. Ο Κύριος, αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, αυτό μας λέγει. Να γίνουμε ελεήμονες, υξήρμονες, όπως και ο Θεός είναι ελεήμον και υξήρμον. Δίνει πρότυπον. Και ο Θεός αγαπά, ούτε προσβάλλει, ούτε τίποτε όταν ο Θεός ελεεί. Η ελεημοσύνη εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι οπωσδήποτε ωφελεί εκείνον που δέχεται την ελεημοσύνη. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, ωφελεί εκείνον που ζει την ελεημοσύνη ή που κάμνει ελεημοσύνη. Κάμνο ποιό έλεος. Όχι ζήτω, κάμνο ελεημοσύνη. Είναι
χαμηλότερη, καλύτερη αυτή έκθεση. Κάνω ελεημοσύνη, παραδίδω ελεημοσύνη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος, ο διαχειριστής, ο οικονόμος, είναι πολύ κερδισμένος από μια καλή διαχείριση, παρά εκείνος ο οποίος απολαμβάνει την διαχείριση. Εκείνο που δείχνει παραβολή, η παραβολική αυτή εικόνα, όπως είπαμε, είναι ότι ο άδικος οικονόμος, και τονίζεται ότι είναι άδικος διότι δεν επενείται η μέθοδός του, είναι ηθικός κατακριτέας, είναι πλέστης. Επενείται η ευστροφία του. Επενείται, όπως ακριβώς λέμε πολλές φορές, άμα διαβάσουμε στην εφημερίδα, για έναν κλέφτη που έκλεψε με πολύ έξυπνο τρόπο. Με πολύ έξυπνο τρόπο έκλεψε. Και λέμε μπράβο, κοιτάξτε, μπράβο, λέμε, κάνουμε και έτσι το χέρι μας, μπράβο. Δεν επαινούμε φυσικά την πράξη του. Δεν την επαινούμε. Δεν λέμε μπράβο που έκλεψε, μια τράπεζα, ένα μαγαζί κτλ. Αλλά εκπλησόμεθα μπροστά η συνεχεία του, την εξυπνάδα του, που αν αυτή την εξυπνάδα τη χρησιμοποιούσε δια το καλό, θα είπε πραγματικά πάρα πολύ αξιέπαινο. Εδώ λοιπόν επενείται, τι επενείται, επενείται η προνοητικότης του κακού διαχειριστού, του κακού οικονόμου, επενείται η αποφασιστικότης, επενείται και η ταχύτης. Λέγει γράψον ταχαίως. Τι σου οφείλει το αφεντικό μου, συγγνώμη, τι οφείλει το αφεντικό μου, τόσα. Γράψον ταχαίως. Γιατί ταχαίως, διότι από στιγμή σε στιγμή θα έπρεπε να παραδώσει λογαριασμό, αλλά και μπορούσε να εμφανιστεί το αφεντικό εκεί την ώρα μπροστά του. Και συνεπώς βιαστικό το πράγμα. Προσέξατε. Προνοητικότη, αποφασιστικότη και ταχύτη. Και τώρα τι είχε το θέμα. Τα στοιχεία αυτά που έχει ο άδικος οικονόμος, ο κοσμικός άνθρωπος. Γιατί οι κοσμικοί άνθρωποι έτσι κινούν. Έτσι κινούν οι κοσμικοί άνθρωποι. Προκειμένου να αγοράσουν κτήματα, να αυξήσουν την περιουσία τους, τα ομολογά τους, τις αποθήκες τους, τα. Έτσι κινούν, έτσι σκέφτονται. Βλέπετε, εποφελούνται τα πάντα. Διαβάζουν στην εφημερίδα, ανεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν οι τιμές, πόσο το χρηματιστήριο, πόσο η λίρα, πόσο αυτό, πόσο εκείνο. Όλα αυτά δείχνουν. Τι, και αμέσως ενεργούν. Μόλις βλέπουν από ώρα σε ώρα. Το χρηματιστήριο παίζει διαρκώς. Από ώρα σε ώρα. Αυτή την ώρα κατέβηκε ο χρυσός. Πέφτουν αμέσως να αγοράσουν χρυσό. Ήσα από μία ώρα ανεβαίνει. Πέφτουν αμέσως να τον πουλήσουν τον χρυσό. Πώς σκέπτονται, πώς κινούνται. Προνοητικότατα, ταχύτατα, αποφασιστικότατα. Αποφασιστικότατα, ναι, διότι παίζουν κορώνα γράμματα ολόκληρο το κεφάλαιο του χρυσού που έρθουν. Μπορεί δηλαδή να γίνουν πολύ πλούσιοι μέσα σε μία ώρα, αλλά μπορεί να γίνουν και πολύ φτωχοί μέσα σε μία ώρα. Δεν κινούνται έτσι οι κοσμικοί άνθρωποι? Έτσι κινούνται. Γι' αυτό σκαρώθηκε, ας με επιτρέψει η έκφραση, αυτή η παραβολή, η λίγο παράξενη. Και τώρα ρωτάει ο Κύριος, οι πνευματικοί άνθρωποι, τα παιδιά του Φωτός, οι πνευματικοί άνθρωποι, τι κάνουν? Τι κάνουν? Κινούνται κατά αυτήν την έννοια με διαφορετικών πλέον αντικείμενων τη Βασιλεία του Θεού. Ότι η ή του αιώνα τούτου, το συμπέρασμα της παραβολής, φρονιμότερη υπέρ του Θεού του Φωτός, εις την γενεάν την εαυτόν ησύ. Ότι τα παιδιά του αιώνα τούτου, οι κοσμικοί άνθρωποι, είναι φρονιμότεροι, φρονοητικότεροι και μυαλωμένοι από τα παιδιά του Φωτός εις τη γενεά τη δική τους. Ας δούμε από το συμπέρασμα του Κυρίου κάπως λεπτομερέστερα. Ποιοι είναι οι ιοί του αιώνα τούτου? Αυτοί που καθιστούν κύριο σκοπό της ζωής τους τα αγαθά της παρούσης ζωής. Είναι οι σεκουλαριστές. Σεκουλαριστές από το σέκουλο. Είναι οι άνθρωποι του αιώνα του. Είναι οι άνθρωποι που κοιτάζουν μόνο την παρούσα ζωή. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει παρά μόνο αυτό. Τι είναι οι ιοί του Φωτός? Είναι εκείνοι οι οποίοι αφίστανται του κόσμου,
αν και βρίσκονται μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν κρίνουν, δεν σκοπεύουν, δεν έχουν θέση σκοπών τα υλικά αγαθά, αλλά έχουν θέση ως σκοπών τη ζωή των τα πνευματικά αγαθά, τη βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η ιή του φωτός, τα παιδιά του φωτός. Ο Χριστός ο ίδιος πολλές φορές τόνισε το σημείο αυτό. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό είναι παιδιά του φωτός, παιδιά του Χριστού. Κατόπιν, τι είναι η γενεά? Η γενεά, λέγει εδώ η παραβολή, η γενεά την εαυτόν ησύ, προνημότερη κλπ. Γενεά είναι το σύνολο των συγχρόνων ανθρώπων που εμπνέονται από τα ίδια αισθήματα και κινούνται κάτω από τις ίδιες αντιλήψεις και τις ίδιες ιδέες. Οι άνθρωποι που σκέπτονται ομοιομόρφως. Ένα δείγμα είναι η μόδα. Η μόδα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έκφραση, μια υλοποίηση της ομοιομόρφου σκέψεως των ανθρώπων. Ό,τι κάνουν όλοι, θα το κάνω και εγώ. Είσαι ο ντύσιμος, δεν είναι μόνο η μόδα στο ντύσιμο, είσαι πολλά πράγματα, είσαι πάρα πολλά πράγματα. Είσαι ο ντύσιμος ή στον τρόπο που κινείσαι, ή στον τρόπο που σκέπτεσαι, ή στον τρόπο που πλουτίζεις κλπ. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία φόρμα, μία φόρμουλα, ένα τύπος, ένα καλούπι. Αυτό λέγεται γενεά. Όχι με την έννοια τη βιολογική γενεά, αλλά με την έννοια, όπως σας είπα, ότι επικρατούν ίδια αισθήματα, ίδιες ιδέες, ίδιες αντιλήψεις. Συνεπώς, μέσα σε αυτή τη γενεά που οι άνθρωποι ομοιομόρφα σκέπτονται, υπάρχουν και οι πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν σκέπτονται ομοιομόρφα. Σκέπτονται διαφορετικά. Είναι αυτό που λένε κάπως παραξενευόμενοι οι άνθρωποι στην κοινή μας, όταν δουν ένα χριστιανό με συνέπεια. Του λένε, καλά μόνο ότι είσαι χριστιανός, εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Είναι αυτό, ότι αυτός σκέπτεται διαφορετικά. Ξεφεύγει από τη μόδα. Δηλαδή, ξεφεύγει από τη φόρμουλα, από αυτό το τύπο που οι άνθρωποι, η γενεά του, ομοιομόρφως σκέπτεται και ομοιομόρφως κινείται. Και κάνει εντύπωση. Και επειδή αυτό ενοχλεί, πάντοτε ενοχλεί. Γι' αυτό οι άνθρωποι επιτίθενται και λέγουν, καλά εσύ μόνο χριστιανός είσαι, εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Εμείς δεν είμαστε καλοί χριστιανοί. Και εκείνος που διαφορετικά σκέφτεται, πάντοτε θέλουν να τον εξουδετερώσουν. Εάν δε ο χριστιανός που ξεκινά με συνέπεια να ζήσει δεν είναι καλά θεμελιωμένος, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα και αυτός με τη σειρά του. Και επειδή αισθάνεται πολύ άσχημα, μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φορές θα αντιδράσει, θα κουραστεί και θα προσπαθήσει να μπει στο κοινό καλούπι. Είναι ακριβώς αυτό που όταν μας κοροϊδέψουν, γιατί κάναμε κάτι το πνευματικό, μας είδαν να νηστεύουμε, μας είδαν να προσευχόμεθα κλπ. Και δούμε ότι μας πειράζουν, μας κοροϊδεύουν, σιγά σιγά κουραζόμαστε, φεύγουμε να συμμορφωθούμε με την κοινή, με το κοινό καλούπι. Αυτό δε αποτελεί την αιτία του ότι τα παιδιά του φωτός στο τέλος βρίσκονται ο λιγότερον φρόνιμοι από τους ιούς του σκόπου, τους ιούς του αιώνα του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπάρχει μία διείδηση του κοσμικού φρονήματος εις το φρόνημα των χριστιανών. Αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε, πάρα πολύ. Παρόλο που έχουμε την εντολή να διατηρούμε τα παιδιά του φωτός, εμείς θέλουμε να αλλοιούμεθα και να γινόμεθα παιδιά του σκότου και το φρόνημά μας να προσαρμόζεται με το κοσμικό. Ο Απόστολος Παύλος θα πει, ο Κύριος ημίσεσε το φως του κόσμου. Και ο Απόστολος θα πει,
ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Αυτό είναι εντολή. Δεν είναι ακαδημαϊσμός. Δεν είναι αν θέλει, μπορείς να περιπατείς σαν παιδί του φωτός. Δηλαδή σαν παιδί του Χριστού. Και τι είπαμε, πώς είναι ο Χριστός. Αν θέλει. Όχι. Δεν είναι αν θέλει. Από τη στιγμή που αρχίζεις να σκέπτεσαι ότι πρέπει να γίνεις χριστιανός, εντέλεσαι. Παίρνεις εντολή. Όπως ακριβώς είναι η εντολή. Σήμα τον πατέρα και τη μητέρα σου, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, αγαπήσεις τον πλησίον σου, είναι και αυτό. Ως τέκνα φωτός περιπατείτε, σαν παιδιά του φωτός, να ζείτε, να πορεύεστε τη ζωή σας. Και θα πει εις τους Θεσσαλονικούς πρώτην επιστολή του, πάντε φιλοί, όλοι εσείς, ή φωτώσετε, είσαστε παιδιά του φωτός, και ή ημέρα, παιδιά της ημέρας. Ούτιας με νυχτός, ουδές σκότου. Δεν είμαστε παιδιά της νύχτας και παιδιά του σκοταδιού. Άρα, ο χριστιανός πρέπει να μένει πάντα φως. Να σκέπτεται σαν φως και η νοοτροπία του να είναι φωτεινή. Αλλά δω τι γίνεται όμως. Γίνεται κάτι φοβερό. Αυτή η συστημάτηση. Μια συστημάτηση σας είπα. Μπαίνουμε στο καλούπι του κόσμου. Και αντί να εκκλησιαστικοποιείται ο κόσμος, προσέξτε παρακαλώ αυτή την θέση, αντί να εκκλησιαστικοποιείται ο κόσμος, κοσμικοποιείται η Εκκλησία. Το αντίστροφο. Δηλαδή η Εκκλησία μέσα στον κόσμο κινείται όπως ένας καρπός που είναι στο δέντρο και μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Έτσι μεγαλώνουν οι καρποί. Όλοι οι καρποί έτσι μεγαλώνουν εκ των έσω. Ξεκινάει κάτι πολύ μικρό, μεγαλώνει και διαρκώς διονγκούται. Αλλά διονγκούμενος ο καρπός καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η αύξηση είναι εκ των έσω, είναι από μέσα. Έτσι μεγαλώνει η Εκκλησία. Δηλαδή, πάντα μένει η Εκκλησία και οφείλει πάντα να μένει η Εκκλησία, όπως ο καρπός όταν μεγαλώνει, δεν αλλάζει κάτι, δεν γίνεται κάτι άλλο, πάντα μένει αυτός ο ίδιος ο καρπός. Μόνο που μεγαλώνει. Η Εκκλησία πρέπει μεγαλώνοντας, εκ των έσω πάντα σας λέγω, μεγαλώνοντας, θα πρέπει να μην αλλάζει το χαρακτήρα της και συνεπώς όταν μεγαλώνει και καταλαμβάνει τον χώρο του κόσμου τι κάνει τον κόσμο, τον εκκλησιαστικοποιεί, τον κάνει η Εκκλησία τον κόσμο. Όταν όμως ζείτε σε ένα δέντρο, έναν καρπό, αντί να μεγαλώνει να μικραίνει και οι επιδράσεις του περιβάλλοντος να εισχωρούν τον καρπό, τι θα πείτε, ο καρπός αυτός μεγαλώνει φυσιολογικά? Ο καρπός αυτός δεν έχει ήδη υποστεί αλλοιώσεις? Αυτό γίνεται. Εισχωρεί ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία και τον κάνει κόσμο στην Εκκλησία. Την κάνει κόσμο. Κοσμικοποιεί την Εκκλησία. Και τούτο παρά την εντολή που έχουμε, που θα πει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους. Δι συστηματίζεσαι το αιώνι τούτο. Προσέχετε. Μη συστηματίζεσαι το αιώνι τούτο. Μη γίνεσαι το ίδιο σχήμα με τη γενεά σας, με τον αιώνα σας, με τον κόσμο. Μη γίνεσαι ίδιο σχήμα. Αυτός ο συστηματισμός, όπως σας είπα, δημιουργεί ανάλογη νοοτροπία. Δημιουργεί έναν ανάλογο τρόπο του σκέπτεσαι. Και ο άνθρωπος αρχίζει να πάβει να σκέπτεται χριστιανικά. Μπορεί και μοιάζει περίεργο αυτό. Ο χριστιανός να έχει πλουσίαν δράση χριστιανική, να έχει έργα χριστιανικά θαυμάσια και όμως να σκέπτεται κοσμικά. Αυτό το παράλογο εκ πρώτης όψεως είναι πραγματικότητα. Είναι αληθέστατο. Πιστέψατε με, πιστέψατε με. Μόνο θέλω να μας δίνει φωτισμό να το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι θέμα φωτισμού. Άνθρωποι με πλουσίων δραστηριότητα
χριστιανική, σκέπτονται κοσμικά. Άνθρωποι χρόνια ακούν κηρύγματα, χρόνια εξομολογούνται και κοινωνούν, σκέπτονται κοσμικά. Έρχεται στιγμή που αυτή η κοσμική τους νοοτροπία τους προδίδει, τους υποβιβάζει και τους, και τους κάνει στο τέλος να αποδεικνύονται αλάτι ανάλατο. Μη δυνάμενο πλέον πουθενά να τεθεί παρά να πεταχθεί στον δρόμο και να καταπατηθεί υπό των ανθρώπων που τόσο χαρακτηριστικά το είπε ο Κύριος. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άξιοι μόνο καταπατήσεως. Δεν αξίζουν για τίποτα πλέον. Και όμως, χρόνια ολόκληρα υποτίθεται ότι εντρυφούν εις ασπηγάς τα χριστιανικά, εις ασπηγάς των υδάτων. Ας το προσέξουμε, ξαναλέγω. Αν ερευνήσουμε, ποιος θα μας ερευνήσει αυτό? Μόνοι μας? Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως, αν έχουμε αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια με τον εαυτό μας και παρακαλέσουμε τον Θεό, κάτι θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμεθα. Σας βεβαιώνω, όλοι σας και εγώ που σας μιλάω, συνεπώς όλοι μας 100% χριστιανικό φρόνημα, χριστιανικών τρόπων που σκέπτεσαι, δεν έχουμε. Ο καθένας ποικίλει, μα 80, με 70, με 50%, με 40, με 30, δεν ξέρω. Δηλαδή, πλάι μέσα στο χριστιανικό φρόνημα λειτουργεί και το κοσμικό φρόνημα. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ συχνά κοσμικά. Πάρα πολύ συχνά. Αυτό είναι το δυστύχημα. Σαν σκεφτείτε ότι εκείνο που κάνει τον χριστιανόν είναι ακριβώς το φρόνημα. Πώς σκέπτεται? Όχι τι πράττει, πώς σκέπτεται. Εάν όντως σκέπτεται σαν παιδί του φωτός. Γι' αυτό, για να δείτε πόσο δύσκολο είναι και τι χρειάζεται, δεν ξέρω τι χρειάζεται. Θα ακούσουμε τον Απόστολο να λέγει προς Ρωμαίους, 12ο κεφάλαιο, στίχος 2. Μη συστηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νόου ημών. Η μεταμόρφωση θα πει αλλάζω μορφή, μόρφωμα θα πει καλούπι. Να αλλάξω καλούπι. Τι είχα μέχρι τώρα, το κοσμικό. Τι πρέπει να αποκτήσω τώρα, το χριστιανικό. Η ανακαινώση του νόου. Ο νους μου, δηλαδή η νοοτροπία μου, ο τρόπος που σκέπτεσαι να γίνει καινούριο. Ανακαίνησης πρέπει να γίνει. Εις το δοκιμάζιμι μας ή το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Για να μπορείτε με αυτό το καινούριο μυαλό, την καινούρια νοοτροπία, να δοκιμάζετε τι θέλει ο Θεός. Ποιο είναι το αγαθό, ποιο είναι το ευάρεστον και ποιο το τέλειο. Γι' αυτό μας χρειάζεται αυτή η χριστιανική νοοτροπία. Την έχουμε? Οπότε να σας απαντήσω είναι αυτό. Εγώ σας λέγω ότι δεν την έχω. Όλοι μας. Δεν την έχουμε. Την χριστιανική νοοτροπία. Τον ανακαινισμένο νου. Και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν εν της εγκάτοικη. Καινούριο πνεύμα έλα να εγγενήσει μέσα σε αυτά τα έγκατα της υπάρξεώς μου. Για να σκέπτομαι πάντοτε χριστιανικά. Του σπέσει ετερνητάτη. Δηλαδή υπό το πρίσμα της αιωνιότητας. Υπό το πρίσμα της Βασιλείας του Θεού, υπό το πρίσμα του Χριστού ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Είδατε, αυτό είναι που λέμε τώρα, νουν Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και τι έχω νουν Χριστού? Έχω το νουν εκείνο που είχε ο Χριστός, για να σκέπτομαι όπως εσκέπτεται ο Χριστός επί τη γη. Είναι εύκολο αυτό? Είναι πολύ δύσκολο. Ελάτε λοιπόν τώρα να μου πείτε αν εξοφλήσαμε το χρέος μας έναντι του χριστιανισμού και αν γίναμε τελικά χριστιανοί. Για να αρχίσουμε τις ηθικολογίες ότι κάνω και αυτό, κάνω και εκείνο, είμαι καλός χριστιανός. Καλός χριστιανός είναι να αλλάξεις νοοτροπία. Καλός χριστιανός θα πει ο νους σου να γίνει νους Χριστού. Και αυτό
είναι τρομακτικά δύσκολο πράγμα. Τα δύσκολο, όχι με την έννοια να απογοητευτούμε όταν λέω τρομακτικά δύσκολο, αλλά με την έννοια ότι δεν πρέπει να πούμε ότι εξοφλήσαμε και φτάσαμε στο τέρμα ενός μέτρου τελειότητας χριστιανικής και ότι από εδώ και πέρα πια δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Γιατί αυτό παρατηρείται στους χριστιανούς μας. Δεν έχουμε πια τίποτα άλλο να κάνουμε. Φτάσαμε. Ακούστε, φτάσαμε. Ό,τι τυρονία στο μέγεθο. Κακό ημίν λέγω. Ποιήσατε εαυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Είναι όταν εκλείπετε, δέξονται ημάς της αθεωνίης κοινά. Από εδώ εισάγεται η γνώμη του Κυρίου. Και εγώ σας λέγω να κάνετε στους εαυτούς σας φίλους από το μαμονά της αδικίας. Ώστε όταν πεθάνετε, όταν εκλείπετε, πεθάνετε, φύγετε από τον κόσμο αυτόν, σας δεχτούν αυτοί οι φίλοι εις αθεωνίους κοινά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτή η αυτά. Σαν τη μαμονά. Πολλές φορές το λέμε και εμείς, η γλώσσα μας, συναντάτε 3-4 φορές στην Αγία Γραφή και εμείς διαθήκη τη λέξη μαμονά. Δεν είναι θεότη Κυριακή, όπως νομίζουν μερικοί, σημαίνει χρήμα, σημαίνει κέρδος και είναι η προσωποποίηση του υλικού πλούτου ή ακόμη, αν θέλετε, του αδίκου κέρδους. Αυτό θα πει η μαμονά. Και καλείται το χρήμα άδικος μαμονάς επειδή αδικεί εκείνους οι οποίοι τον δουλεύουν. Είπα δουλεύουν, όχι εργάζονται, γιατί πραγματικά εκείνοι που ασχολούνται με τον πλούτον είναι δούλοι του πλούτου. Είναι δούλοι. Και πράγματι, πώς αδικεί εκείνους οι οποίοι δουλεύουν εις τον μαμονά. Όσοι στηρίζουν την ευτυχία τους και την εμπιστοσύνη τους εις τον πλούτον, κάποια μέρα θα βρεθούν σε κάποια κατάσταση, σε ένα τέλος που θα έχουν αντιληφθεί ότι υπατήθηκαν. Ότι ο πλούτος, σαν χειρόμενος, σαν ηθείων ρευστών, δεν μπόρεσε να τους δώσει εκείνο που ήθελαν. Με άλλα λόγια, δημιουργήθηκε μια ψευδέστηση της ευτυχίας. Ψευδέστηση της ευτυχίας. Όταν δεν έχεις πλούτον, τον κυνηγάς, γιατί στο βάθος κυνηγάς την ευτυχία. Όταν ο πλούτος τελικά περιέλθει στα χέρια του, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα εκεί δεν ήταν η ευτυχία. Λάθος εσκόπευσε. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι αυτή η σκόπευση έγινε με τη πίστοση της ανθρωπίνης ζωής και έχει πια περάσει η ανθρώπινη ζωή και τότε πια δημιουργήθηκε και παγιώθηκε μια νοοτροπία που ο άνθρωπος πίσω να γυρίσει και να ξαναρχίσει τη ζωή του και να ξαναδημιουργεί νέες προοπτικές και νέες σκοπεύσεις είναι σχεδόν αδύνατο. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι που δουλεύουν εις τον μαμονά των άδικων, εις τον πλούτον, εις την επιθυμία να πλουτίσουν. Και όταν λέμε πλουτίζω, δεν εννοώ έχω αυτά που ζω. Το διακρίνουμε. Όταν θέλουμε να αποκτούμε ολοένα και περισσότερα, αχορτάστος. Ανοίγω ένα μαγαζί και ζω. Ζεις, ζω. Ζεις, ζω. Και μια μέρα μου λες, θέλω να ανοίξω και δεύτερο. Γιατί. Και μια άλλη μέρα, μια άλλη ωραία πρωία μου λες, θα ρίξω και τρίτο. Γιατί? Και απάντηση. Μα αρχίζει να υπάρχει εφορία χρημάτων. Πώς να τα αξιοποιήσω? Αυτά πρέπει να γεννούν. Μα όταν πρέπει διαρκώς να γεννούν και να γεννούν και να γεννούν, πες μου, τι θα τα κάνεις τότε όλα αυτά τα πράγματα. Από εδώ αρχίζει ο πλουτισμός. Το κυνηγητό. Δεν είναι δηλαδή αυτά που έχω να περάσω. Δεν είναι το επαγγελμά μου. Δεν είναι το μαγαζί μου. Δεν είναι ο μισθός μου. Δεν είναι τα έσοδά μου εκείνα που θα περάσω. Είναι το από εκεί και πέρα. Είναι ο πλουτισμός.
αυτό είναι εκείνο που τελικά δίνει, όπως σας είπα, την ψευδέστηση της ευτυχίας. Αλλά ακούμε και κάτι άλλο. Δίνει και μία άλλη ψευδέστηση σε εκείνους που δουλεύουν στον μαμονά της ευτυχίας. Την ψευδέστηση της κυριότητας. Ότι είναι κύριοι του χρήματος. Ότι εγώ είμαι κάτοχος αυτού του ποσού. Το χρήμα, αγαπητοί μου, δεν ξέρει αφεντικό. Περνάει με πολλή ευκολία από τσέπη σε τσέπη, και ενώ σήμερα το κατέχει το χρήμα, ύστερα από λίγο σου λέει «γεια σου» και πάει σ' άλλη τσέπη. Και συνεπώς, η αίσθηση ότι είσαι κύριος περιουσίας είναι ψευδή, διότι μπορεί να βρεθεί από τη μία στιγμή στην άλλη χωρίς αυτό που έλεγε ότι είσαι κύριος. Αλλά και μόνο γιατί, αγαπητοί μου, υπάρχει ο θάνατος, και μόνο αυτό είναι ικανό ώστε να είναι όντως ψευδέστηση η αίσθηση της κυριότητας. Ότι έχω κυριότητα σε αυτό το χωράφι, σε αυτό το σπίτι, σε εκείνο το εργοστάσιο και το καθεξής. Σε ένα του λόγο επί της προκειμένης παραβολής, ο Αστέριος Αμασίας γράφει τα εξής. Είναι μια πολύ πολύ ωραία του ομιλία. «Αυτή δε η ψευδή έννοια, εσύ το νομίζει ότι πάντα όσα έχουμε εν τη χρήση του βίου, ως κύριοι και κτήμεθα και δεσπότε». Αυτή λέει μια απατηλή αντίληψη που να νομίζουμε ότι ό,τι έχουμε είναι θα κύριοι και δεσπότε στις περιουσίες μας. Ότι έχουμε κυριότητα οπωσδήποτε. Και τάφτη είναι και εν της υπολήψεως, είναι αυτή της αντιλήψεως που δίδομαι τόνισμον, σφοδρός υπέρ αυτών διαμαχόμεθα και πολεμούμεν και δικαζόμεθα και εις άκρον αυτών περιερχόμεθα ως εξαιρέτων κτημάτων. Αυτός είναι ο λόγος που δίδομαι τέτοια υπόλοιψη στην περιουσία και στην κυριότητά μας, που μας κάνει να έχουμε διαμάχια, πολέμους, δικαστήρια, μόνο και μόνο γιατί νομίζουμε ότι εκείνα τα οποία κατέχουμε ότι είναι εξαιρετική σημασία πράγματα. Τι λέει άλλος, θα του αφήσω εγώ αυτού να μου φάει ένα μέτρο χωράφι, ένα μέτρο οικόπεδο. Αστείευεσαι, κουτός είσαι, στο δικαστήριο, μήνυση. Ούτε καλημέρα λέμε, βριζόμεθα, τα πάντα μετερφόμεθα κλπ. Η δε αλήθεια ούχουτος έτσι. Η αλήθεια των πραγμάτων δεν είναι αυτή, αλλά και σφόδρα εναντίον. Αντιθέτως, πολύ διαφορετική. Πάντα γάρ όν απολάβομεν, ούχι μέτρα, ό,τι έχουμε δεν είναι δικά μας. Ούτε μην ημείς ως αυθέντε και κύριοι το βίο τούτο, ως η μετέρα ηχεία ενοχίστημε. Ούτε είμαι θα κύριοι και αφεντικά εις των δύο αυτών, σαν να είναι το σπίτι μας που εγκαταστατήκαμε. Αλλώς πάρικοι και πίλιδες, σαν πάρικοι, όχι χανένικοι, σαν πάρικοι. Ένικος, αυτός που μένει στο σπίτι είναι δικό του. Πάρικος, αυτός που δεν είναι δικό του, απλώς φιλοξενείται. Σαν πάρικοι και επίλιδες, ξενομερίτες και μετανάστες, αγόμεθα όπου ου θέλομεν και ηλίκα ου προσδοκόμεν, και αγόμεθα και οδηγούμεθα εκεί που ούτε το θέλουμε ούτε το περιμένουμε. Αφαιρούμεθα δε των όντων όταν δόξει το Κυρίο της φύσεως. Τα χάνομαι όλα όταν κρίνει ο Θεός τη δημιουργία. Ο Κύριος της δημιουργία, που είναι αυτός πραγματικά ο απόλυτος ιδιοκτήτης. Και σήμερον ένδοξος, αύριον ελεηνός. Ήξου και βοηθείας άξιος. Ο νυν αεύπορος, πίνεις με τα μικρόν, παίνεις με τα μικρόν. Σήμερα ο πλούσιος, αύριο σε λίγο είσαι ένας στοχός. Πάρικος γάτι, ο λιγοχρονίου χρήσεως και παροδικής λαβών συγχώρηση. Και αυτή σε χωρίων, ή παραπατέρων λαβών, ή από την όσην αλλάγματος κυρίως γεγονός. Απέκτησες χωράφι, ή από τους προγόνους σου το πήρες κληρονομιά, ή από συναλλαγή. Πλήρωσες και απέκτησες χωράφι. Ακούστε τώρα εδώ τι λέει, κάτι πολύ ωραίο. Αναλόγησε ουν τη μνήμη και απαρίθμησε πάντα ή δύνασε τους προς σου κατεστικότας αυτό.
αν μπορεί, με το μυαλό σου, με τη μνήμη σου, με τη φαντασία σου, βρες πόσοι το είχανε το χωράφι αυτό. Πριν από σένα, πόσοι ιδιοκτήτες το είχαν. Εσύ το αγόρασες από κάποιον. Αυτός, από κάποιον άλλον, και αυτός, από κάποιον άλλον. Θέλετε να πάτε πόσες γενναίες πίσω. Εδώ στη Λάρισα, εδώ σε αυτόν τον τόπο, να εδώ, εδώ. Κάτω από τα πόδια μας εδώ, λίγα μέτρα, είναι το αρχαίο θέατρο. Εκείνοι που είχαν σπίτια πολύ κοντά στο θέατρο θα πρέπει να ήταν πολύ προνομιούχοι, όπως έχει κανείς ένα μαγαζί, ένα σπίτι στην πλατεία. Πού είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες και πόσοι ήσαν αυτοί οι ιδιοκτήτες που πέρασαν από αυτά τα χωράφια ή τα κτήματα ή τα οικόπεδα που σήμερα εμείς κατέχουμε εδώ πέρα. Πόσοι λοιπόν πέρασαν πριν από εμάς οι ιδιοκτήτες, επίβαλε δε και το μέλλον τη χρόνο, τον νουν, και πόσοι αυτού κυριεύουν στη μετασέ, κατανόησαν. Έλα τώρα να σκεφτεί, μετά από σένα, πόσοι ακόμη άλλοι ιδιοκτήτες θα πάρουν το χωράφι σου. Φράσον δένει, τι είναι αυτή η δεσποτεία. Και έλα τώρα να μου πεις, ποιος είναι το αφεντικό αυτού του χωραφιού. Και τι σου κατεξαίρετον διαφέρουσα της ευστικώσης, της έχουσης ή της βέλουσης. Δηλαδή, ποιανόν κυριότητα διαφέρει ουσιαστικά από την κυριότητα των άλλων. Εκείνων που τώρα το έχουν, το χωράφι. Ή εκείνων που θα το έχουν μελλοντικά. Ποιο τελικά είναι το αφεντικό. Η γάρτης εκ μηχανή πάντα αθρήσιεν, ευρεθίσονται πλήρους των πόλων ή κεκτημένοι. Κι αν κανείς ήθελε να καθίσει να τα μετρήσει αυτά και να τα μαζέψει και να κάνει άθισμα, να δει πόσα αφεντικά και ιδιοκτήτες πέρασαν από αυτό το χωράφι που λες ότι είσαι ιδιοκτήτης. Τα αφεντικά είναι περισσότεροι από τους βόλους του χώματος όταν οργώνεις το χωράφι. Εγώ δεν θαυμάζω τους λέγοντας. Και μάλιστα λέγει, συγγνώμη, «Κι ούτως ημίν ο βίος, αδελφοί, και ίση των λεφτέντων παροδικότερων». Αυτός είναι ο βίος μας, αδελφοί μου. Και μάλιστα κάτι περισσότερο από αυτά που είπαμε. «Κι ίση των λεφτέντων παροδικότερων». Εγώ δεν θαυμάζω τους λέγοντας. Το χωρίον μου και η οικία μου. Θαυμάζω αυτούς που λένε το χωράφι μου και το σπίτι μου. Όπως ματέως συλλάβει, όπως ματέως συλλαβεί, εξοικειούνται τα μη προσήκοντα και τρισί στοιχείοι απατηλείς εναγκαλίζονται τα αλότρια. Δηλαδή, με τη ματέα αυτή συλλαβή μου, ή όμικρον ύψιλον, εξοικειούνται τα μη προσήκοντα και τρισί στοιχείοι, με αυτά τα τρία στοιχεία του γράμματος, εξοικειώνονται, πλησιάζουν τα μη αρμόζοντα και αγκαλιάζουν τα απατηλά και τα ξένα και τα αλότρια. Με αυτό το μη, με το μου, το χωράφι μου, το σπίτι μου. Με αυτό το μου, τη σπιτική αυτή αντωνυμία, με αυτά τα τρία γράμματα, αγκαλιάζουν ό,τι απατηλών και παροδικών υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Έτσι λοιπόν, ο πλούτος ούτε την ευτυχία φέρει, ψευδέστηκε ευτυχία, αλλά ούτε και την αληθινή κυριότητα. Ψευδέστηκε κυριότητα. Αλλά και κάτι ακόμα. Εδώ αρχίζει η τραγικότητα. Να φαίνεται περισσότερο ή τουλάχιστον να έχει επιπτώσει. Ότι εκείνος ο οποίος κατακρατεί παραπάνω από εκείνα που του χρειάζονται, καθίσταται άδικος. Γιατί απλούστατα εκείνα τα οποία αυτός παραπάνω κατέχει από ό,τι χρειάζεται, ανήκουν στους άλλους. Ανήκουν στους άλλους. Και το να περάσει η ζωή μου και να μην αποκτήσω ευτυχία, έχω τη βασιλεία του Θεού. Το να έχω περιουσία και να τη χάσω, έχω τη βασιλεία του Θεού. Το να χαρακτηριστώ όμως πρώτης βασιλείας του Θεού άδικος, μη πλανά στα δεχτεί άδικη, λέει στην προσκοριθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος έκτο κεφάλαιον, άδικη βασιλείαν Θεού ου κληρονομίζεις. Άδικη τη βασιλεία του Θεού δεν θα πούμε. Θα μπορούσαμε όμως ποτέ να υποπτευτούμε ότι αν είμαι πλούσιος είμαι άδικος. Ή θα ελέγαμε εκείνο που έλεγαν οι Εβραίοι, ότι για να είμαι πλούσιος
πάει να πει ότι με ευλογεί ο Θεός. Και για να με ευλογεί ο Θεός πρέπει να είναι πάρα πολύ εντάξει απέναντί. Γι' αυτό και ο Φαρισαίος της παραβολής έλεγε ευχαριστώ στη Θεέ μου και ευχαριστώ. Αυτό το ευχαριστώ εκεί αναφέρεται. Το ότι δηλαδή είχε την αντίληψη ότι είναι πολύ εντάξει και αφού είναι πολύ εντάξει ο Θεός το ευλογεί όλα τα καθά. Τι είναι πλούσιο. Πόσο εσφαλμένη η αντίληψη είναι. Αλλά όταν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο σωστά θα δούμε ότι ο κάτοχος πλούτου είναι άδικος. Και θα επαναλάβω, άδικη, Θεού, άδικη βασιλεία Θεού, ού κληρονομήσει, δεν θα κληρονομήσει. Τότε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μπει σε ενέργεια η ελεημοσύνη. Και με αυτή την έννοια ο Κύριος διατύπωσε το συμπέρασμά του. Ποιήσατε αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Κάνατε φίλους με το μαμονά της αδικίας. Δηλαδή με το χρήμα που είναι ούτως ή άλλως εκείνο που θα σας αποδείξει αδίκους. Φροντίστε λοιπόν, δώστε ελεημοσύνη, ώστε με αυτό το χρήμα που θα σας έκανε αδίκους να αποδειχτείτε ότι δεν είσαστε άλλοι. Δηλαδή είναι ελεημοσύνη το αντίβαρο της καταστάσεως. Ο Ιώβ στην προσπάθειά του να απολογηθεί μπροστά στους τρεις του φίλους βασιλείς για όσα δεινά τον είχαν βρει, λέει τα εξής. Αδύνατοι δε χρίαν ίποτε ήχον, ούκ απέτυχον, χείρας δε των οφθαλμών, ούτε ξέτυξαν. Όταν ήρθαν άνθρωποι που είχαν αδυναμία, φτώχεια, δεν απέτυχαν κοντά μου, ευεργετήθηκαν. Το μάτι της χείρας γυναίκας δεν έλειωσε, βλέποντας τα πλούτη μου. Είδε και των ψωμών μου έφαγον μόνος και ουκή ορφανό μετέδωκα. Ότι εκ νεότητός μου εξέτρεφον ως πατή και εκ γαστρός μητρός μου οδήγησα. Το ψωμί μου δεν το φάγα μόνος μου. Το φάγα με το ορφανό παιδί. Και από την νεανική μου ηλικία στάθηκα πατέρα των φτωχών. Είδε και υπερίδων γυμνών, απολύμενων και θυσίες αυτών. Αν ακόμη ξεπέρασα, αντιπαρήλθα, γυμνών άνθρωπο και δεν τον έντυσα. Το μαλλί, λέγει, το μαλλί που εκούρευα από τα πρόβατά μου, εδέφερε τους ώμους των γυμνών ανθρώπων. Ή έταξα χρυσιόν εις φούν μου. Ανέβαλα χρυσάφι λίρες στο χώμα. Τότε ήταν η συνήθεια, δεν υπήρχαν οι τράπεζες. Και υπήρχε η συνήθεια εκείνοι που είχαν πλούτη, τα βάζανε σε ένα μικρό δωματιάκι στο σπίτι μέσα, το οποίο δεν είχε παράθυρα, το ταμιείον. Αυτό που ο Κύριος λέει να μπούμε να προσευχηθούμε, θέλει να πει το πιο ησυχότερο και πλέον απομονωμένο δωμάτιο. Δεν είχε παράθυρα και εκεί μέσα είχαν τον θησαυρό τους οι άνθρωποι. Ή σε πολεμικά περιόδου και καταστασία έσκαπταν και τον έθαβαν τον θησαυρό του. Για να μην τον πάρουν ξένοι. Έτσι λοιπόν, λέει ο Ιώβ, θαυμαστό, ότι το χρυσάφι μου δεν το βάλα στο χώμα. Είδε και λίθο πολυτελή επεπίστησα. Είδε και εφράνθην πολλού πλούτου διγενωμένου. Ούτε τα μάτια μου τα άρχισαν στις πολύτιμες πέτρες, στα πολύτιμα πολυτιμούς λίθους. Αυτό το είδε, ίσως είναι λίγο ανώμαλη η μετάφραση που κάνω, γιατί καταράτες. Δηλαδή, αν έφαγα το ψωμί μου έτσι, αν έκανα αυτό, αν έκανα εκείνο να ξεραθούν τα χέρια μου, να κοπούν τα γονατά μου, αυτή είναι η ερμηνεία η σωστή, η σύνταξη δηλαδή η σωστή. Αλλά τώρα το αφήνω το άλλο και το μεταφράζω λίγο διαφορετικό. Είδε και εφράνθην πολλού πλούτου μηδενωμένου. Ακούστε αυτό. Αν κάθισα ποτέ να φάγω και να τριφίσω επειδή είχα πολύ πλούτο. Αυτό είναι το κυριότερο σημείο από την περικοπή του. Θα λέγαμε ότι έζει χριστιανικά προ Χριστού. Ο πλούτος του δεν τον έκανε να γίνει τριφυλός, να τριφίσει, διότι εκείνη η φθορά, εκείνη η ασωτεία. Όταν επειδή είσαι πλούσιος θέλεις να τριφίσεις, να απολαύσεις.
Ήμουν πλούσιος, λέει ο Ιώβ, αλλά δεν ετρίφησα ποτέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Σχεδόν αδύνατο. Είδε και επαναρρυθμή της εφέμης σύρα μου. Και αν ακόμη μπροστά σε αναρρύθμιτες ευκαιρίες πλουτισμού, ανάπλωσα το χέρι μου. Δεν το άπλωσα ποτέ, λέγει ο Ιώβ. Και αυτά που έκανε ο Ιώβ, παρακαλώ, ως ελεημοσύνες, δεν ήταν από πλούτια δικία, δεν ήταν από τον μαμονά της αδικία, πόσο περισσότερο όταν ο Ζακχαίος έδινε από τον μαμονά της αδικία. Τι είχε πει? Και ήχιν ο συνδίκητα από δίδομοι τετραπλούν. Και τα ημείς των υπαρχόντων μου και στους σοφούς. Διότι τα πλούτη του Ζακχαίου ήτανε μαμονάς της αδικίας. Τα πλούτη του Ιώβ δεν ήταν μαμονάς της αδικίας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκτίσω ο κακός, ανάλωσον καλός. Απέκτησες με κακό τρόπο, με αδικίες. Φρόντισε να καταναλώσεις και να εξοδεύσεις τώρα τα χρήματά σου με καλόν τρόπο, με την ελεημοσύνη. Συνέλεξας αδίκως, σκόρπισον δικαίως. Μάλιστα στην αδικία. Τώρα σταμάτα την αδικία. Να σκορπίσεις με δικαιοσύνη, με απλοχεριά. Και ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι, παρακαλώ, οι εκ της αδικίας του μαμονά αποκτώμενοι? Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν άλλο εντάφθα ή ελεημοσύνη δαψιλή ενίσχεται. Τίποτα άλλο δεν ενίσχεται, υπενίσχεται εδώ ο λόγος, παρά την πλουσία ελεημοσύνη. Ή να μάθει ότι αυτά σου τα έργα τίθεται η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία ή στους δεωμένους φιλοτιμία. Αλλά με την ελεημοσύνη ο άνθρωπος κάνει φίλο το Θεό. Κάνει φίλο τον Ιησού Χριστόν. Κάνει φίλο τους αγγέλους. Φίλους τους αγγέλους. Κάνει φίλους τους αγίους. Θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός, εφόσον επιήθατε εμεί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιήθατε. Συνεπώς, εάν ελεείς τον συνάνθρωπό σου, κάνει φίλο των Χριστών. Να πήγε οι φίλοι, οι οποίοι όταν θα εκλείπομεν, θα φύγομεν, θα μας υποδεχθούν. Εκεί θα μας υποδεχθούν. Πού? Εις τας αιωνίους κοινά. Προσέξομαι αυτήν την έκφραση. Αιωνίους κοινά. Θα πει αιώνια αντίστοιχα. Κοινή είναι το αντίστοιχο. Δεν το σπίτι, είναι το αντίστοιχο. Γιατί εδώ βάζει αυτή τη φράση? Υπενήθεται τον Αβραάμ τον σκηνήτη. Δεν έκτισε ποτέ σπίτι ο Αβραάμ. Ήταν πολύ πλούσιο. Αλλά σπίτι δεν έκτισε ποτέ, διότι πάντοτε πίστευε σε μία Κρήτονα πατρίδα. Το λέγει σαφώς, σαφώς αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Περίμενε Κρήτονα πατρίδα. Ούτε γη πήρε, κατ' επαγγελίαν, ούτε σπίτι έκτισε ο Αβραάμ. Και ήταν πάρα πολύ πλούσιος, αλλά πάρα πολύ φιλόξενος. Πάρα πολύ ελεήμος, πάρα πολύ ανοιχτός. Γι' αυτό όταν λέει αιωνίους κοινά, υπενήθεται, σας είπα, τον Αβραάμ. Στην άλλη παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου θα βάλει τον Αβραάμ. Και ο Λάζαρος θα πάει εις τους κόλπους του Αβραάμ. Και συνεπώς, είτε αιώνιοι σκηνές, είτε κόλπι Αβραάμ, είναι ταυτόσιμοι έννοιες και σημαίνουν τον παράδεισον. Και ένα τέταρτο στοιχείο. Όλα αυτά που είπαμε, θα τα παρκίσω, ψευδέστηση ευτυχία ο πλούτος. Ψευδέστηση κυριότητος. Μας καθιστά υποδίκους αδικία. Και ένα τελευταίο τέταρτο. Η τελευταία αυτή θέση είναι η αποταγή από τον πλούτον. Το ξεπουλάς και ξοφλάς και τελειώνει η ιστορία. Θα μου πείτε, ωραία πάτερ, τόσο εύκολα το λες. Έτσι, μόνο τον δουλειά. Το ξεπουλάς και τελειώνει. Αγαπητοί μου,
Καθήκα να λένε. Κάθε. Πλούτος. Όχι ανάγκες να καλύψουμε, το είπα και προηγουμένως. Παραπανήσια πράγματα. Πλούτος. Και πνευματική ζωή είναι συνύπαρξη αδύνατος. Τόσο αδύνατος, όσον κάμιλος να διέλθει διατρυπήματος ραφίδος. Το είπε ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Κύριος, στην τελευταία βαθμίδα της διδασκαλίας του, που διαβάσαμε προλίγου, διότι αυτοί που ήδη είδαμε μέχρι τώρα και αναλύσαμε, είτε η πρώτη βαθμή, πείτε η πρώτη βαθμή, είσαι πλούσιος, ξεκίνα να δίνεις ελεημοσύνη. Ξεκίνα να δίνεις ελεημοσύνη. Να αποκτήσεις φίλους εκ μαμονά της αδικίας. Είναι η πρώτη βαθμή. Ομιλεί σε μια πρώτη δόση προς τους ανθρώπους τους πλουσίους. Τώρα θέλετε να δείτε και ποια είναι η τελευταία της διδασκαλία. Ποια είναι εκείνη η οποία είναι η τελεία. Βολήσατε τα υπάρχοντα ημών και δώτε ελεημοσύνη. Ποιήσατε εαυτής βαλάντια μη παλαιούμενα. Μην έχετε πορτοφόλια, γίνετε εσείς πορτοφόλια. Μην έχετε θησαυρό στα πορτοφόλια, να γίνετε εσείς πορτοφόλια που θα περιέχεστε εσείς μέσα σαν θησαυρό. Να γίνετε εσείς θησαυρό. Όχι θησαυρό στα πορτοφόλια σας. Θησαυρών ανέκλειπτων, που δεν τελειώνει ποτέ. Έχεις ουρανή, πνευματικό θησαυρό. Όπου κλέπεις, ούτε εγγύζεις. Ουδέ σύ διαφθείνεις. Όπου γαρεστεί ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών εσύ. Διότι, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Αν έχεις πλούτη, εκεί είναι η καρδιά σου. Και συνεπώς δεν είσαι πνευματικός άνθρωπος. Εάν δεν έχεις πλούτη, η καρδιά σου τότε μπορεί να είναι στον ουρανό. Περαιτέρω ο Κύριος δικαιολογεί τη διδασκαλία του με περισσότερες διασταθήσεις. Και λέει, ο πιστός εν ελαχίστο και εν πολλό πιστός εσύ. Και ο εν ελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος. Και εν το πολλό άδικος εσύ. Δηλαδή, αυτός που διοίκησε καλά τον πλούτο του εις τον παρόντα κόσμον και ο οποίος απεδείχθη αξιόπιστος, τότε αξιόπιστος θα φανεί όταν του ανατεθεί και ο ουράνιος πλούτος, ο οποίος είναι ο μέγιστος θησαυρός. Θυμηθείτε την παραβολή των μνών. Πότε στους δούλους νομίσματα στο αφεντικό, κάποιος πήρε 5 μνά και τους έκανε 10. Και του λέγει ο Κύριος, δούλε πιστέ και αγαθέ, θα είσαι Κύριος επάνω 10 πόλεων. Επάνω 10 πόλεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στο λίγο φάνηκε εντάξει, τώρα σου ανατίθεται το πολύ. Αλλά πέραν αυτή της αληθείας, αυτό το χωρίο έχει και μια γενικότερα αλήθεια. Ο φιλότιμος άνθρωπος είναι φιλότιμος. Και στις μεγάλες υποθέσεις, αλλά και στις μικρές και στις λεπτομεριακές. Ο άνθρωπος που είναι εντάξει είναι τίμιος και στα μεγάλα και στα μικρά. Δεν θα είσαι τίμιος όταν σου αναθέσουν εκατομμύρια, αλλά στα χιλιάρικα ή στα εκατοντάδραχμα ή στα δεκάδραχμα. Δεν βαριές, δεν έχει πολύ σημασία. Ο τίμιος άνθρωπος είτε εκατομμύρια του βάλει στα χέρια είτε δεκάδραχμα του βάλει στα χέρια είναι το ίδιο τίμιο. Το ίδιο πράγμα και ευγενεί και στα μεγάλα και στα μικρά και στα σπουδαία πρόσωπα ή στα άσχημα πρόσωπα. Και ο φιλόξενος και ο ηθικός άνθρωπος και στα μεγάλα και στα μικρά είναι ηθικός. Και ο ακέραιος άνθρωπος και στα μεγάλα και στα μικρά είναι ακέραιος άνθρωπος. Και λέει η παροιμία, εξόνυχος ο Λέων. Από τον ίδιο καταλαβαίνεις, αλλά αυτό είναι λεοντάρι ή όχι.
και από το μικρό θα καταλάβεις αν αυτός είναι τίμιος και ακέραιος άνθρωπος ή όχι. Από το μικρό. Και κύριε θέτει για ερωτήματα. Ερωτήματα συγκρίσεως. Εάν λέγει με τον άδικον μαμονά, δηλαδή με τον εφήμερον πλούτον, δεν εφαλήκατε αξιόπιση. Εκείνο που είναι αληθινό και μόνιμο, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, ποιος θα σας την εμπιστευτεί. Και ακόμη, εάν αυτό που είναι ξένο προς την φύση σας, δηλαδή τα υλικά πράγματα, τα υλικά αγαθά, αξιόπιστη δεν φανήκατε. Εκείνο που ανήκει στη φύση σας, δηλαδή τι, η αιωνία δόξα και ο αιώνιος πλούτος της μακαριότητας του Θεού, τότε ποιος θα σας το δώσει. Αυτά τα δύο ερωτήματα θέτει ο Κύριος, τα συγκριτικά και το συμπέρασμα. Η παραβολή, αγαπητοί μου, του αδίκου οικονόμου δείχνει το κοσμικό αλλά συνετών φρόνημα. Πώς σκέπτονται οι κοσμικοί άνθρωποι. Κοσμικοί, ναι, κοσμικοί, αλλά μυαλωμένα για τα επίγεια συμφέροντά του. Ότι οι άνθρωποι του κόσμου τούτου είναι, φροντίζουν τα συμφέροντά του, είναι επιδεξιότεροι, είναι προνοητικότεροι, ενώ οι χριστιανοί με αντικείμενο τα πνευματικά άγαθα είναι ο λιγότερο συμφεροντολόγοι, ο λιγότερο επιδεξιότεροι και ο λιγότερο προνοητικότεροι. Και ευφιέστεροι, θα λέγαμε ακόμη. Ακόμη η παραβολή μας είπε ότι ο πλούτος είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Λέγει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας. Εικέ λεγούν μηδοκεί ο πλούτος ερπετό. Μου φαίνεται πως μοιάζει, λέγει, ο πλούτος με ένα φίδι. Με ένα ερπετό, με ένα φίδι. Ου ημί της επίστατο λαβέστε αυλαβός, περιπλέξετε τη σειρή και δείξετε. Αν κανείς δεν προσέξει να πιάσει το ερπετό αυτό καταλήλως, τότε θα περιπλεχθεί στο χέρι του και τον δαγκώσει. Δεινώσδε και ο πλούτος ηλισπόμενος, δηλαδή έρπον συστρεφόμενος, παρά την έμπειρον ή άπειρον αυτού λαβήν, προσφύνε και δάκνει η μύτης αυτό επιστημόνος χρότο. Και ο πλούτος, λέγει, είναι ένα ερπετό φοβερό που περιπλέκεται στο χέρι, όπως να το πιάσει, και τότε γυρίζει και σε δαγκώνει αν δεν ξέρει πραγματικά να εγγύσει αυτό το ερπετό που λέγεται πλούτος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για καλό και για κακό, ποιος θα έλεγε ποτέ ότι για να δοκιμάσω να ειδώ αν έμαθα να πιάνω φίδια. Ποιος θα πήγε να κάνει αυτή την δοκιμή. Και λέμε, να μου λείπει να πιάνω φίδια. Εάν ο πλούτος είναι κάτι που μπορεί να με δαγκώσει και να μου στερήσει η Βασιλεία του Θεού, άθροισμα. Εκείνο που λένε μερικοί, να γίνω πλούσιος και να δεις τι ελεημοσύνες θα κάνω. Είναι, αγαπητοί μου, μία απάτη. Όπως λένε μερικοί, να γίνω εγώ υπουργός και πρωθυπουργός, να δεις εγώ πώς θα διοικήσω. Αγαπητοί μου, μη σκεφτόμεθα έτσι. Είναι άφρονες σκέψεις και ανόητες σκέψεις αυτές, ευπόλως ελεγχόμενες. Εμείς θα ακούσουμε εκείνο που είπε ο Κύριος. Ουδείς ηκέτης, κανένας δούλος, δύναται δυσή κυρίου δουλεύει. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο θετικά. Ή γαρ τον ένα μισήσει και το δεύτερο να αγαπήσει, ή του ενός αν φέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και στο Θεό και στο μαμονά. Δεν μπορεί να είστε πλούσιοι, δεν μπορεί να είστε και πνευματικοί άνθρωποι. Πλούσιος και πνευματική ζωή είναι στοιχεία τα οποία ποτέ, μα ποτέ, δεν μπορούν να συνυπάρξουν.